Πάμε να δούμε αγροτικά θέματα τώρα, κυρίες και κύριοι. Θα καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Λάμπρο Χατζηζήση, ο οποίος είναι πρώην Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, ο απερχόμενος Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη Γαλακτοκομική Σχολή. Καλησπέρα σας, κύριε Χατζηζήση, και καλή χρονιά να ευχηθώ. Καλησπέρα, κύριε Βακρατσά. Καλησπέρα στη Δυτική Μακεδονία. Καλή χρονιά. Ευτυχισμένο το νέο έτος του 2024 και καλή θητεία στη νέα Περιφερειακή Αρχή, μιας και σήμερα την ημέρα που εγώ παρέδωσα το χαρτοφυλάκιό μου. Ωραία, θα μας πείτε, έγινε παράδοση παραλαβή σήμερα στην Αντιπεριφέρεια Αγροτικής Ανάπτυξης. Παραδώσατε στον νέο Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του, τον κύριο Πασκάλη Χαρούμενο, από τον χώρο τον αγροτικό και γνώστης. Έχει διατελέξει Αντιπεριφερειάρχης 2011-2012. Πείτε μας λίγο, τι παραδώσατε στον κύριο Χαρούμενο, ώστε να είναι ενήμερος για τους επόμενους στόχους και σχεδιασμούς που θέλει να πραγματοποιήσει. Ωραία, πέρα από τις ευχές και τις ευχαριστίες στον καινούριο Αντιπεριφερειάρχη, σημείωσα τα έργα που θα πρέπει να έχει υπόψη του προκειμένου να συνεχιστούν, γιατί είναι γεγονός ότι η διοίκηση είναι συνέχεια, αφού ο λαός της Δυτικής Μακεδονίας έκανε την επιλογή της νέας Περιφερειακής Αρχής, οφείλουμε να βοηθήσουμε για τη συνέχεια των έργων που αρχίσαμε και δρομολογήσαμε. Αναφέρθηκα, κύριε Βακρατσά, πρώτα απ' όλα στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Ένα θέμα που πολλάκις συζητήσαμε και εδώ σε αυτό το στούντιο και που σήμερα, τυχαίνει η μέρα, ολοκληρώνεται από την Επιτροπή το πρακτικό ανάθεσης του εν λόγω έργου. Μάλιστα. Είναι μια μελέτη η οποία θα δώσει στους κτηνοτρόφους μας τη δυνατότητα ενεργοποίησης των δικαιωμάτων και θα μπουν τα πράγματα στη θέση τους από την πλευρά ότι εκεί που πλέον θα βοσκούν τα κοπάδια, εκεί θα επιδοτούνται με ακριβώς μετρημένο τον πληθυσμό των ζώων. Από εκεί και πέρα μετά αναφέρθηκα στο μεγάλο έργο της πρόσβασης στα ποιμνιοστάσια, ένα έργο που οργανώθηκε από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή και που πλέον οι υπηρεσίες μας γνωρίζουν τη διαδικασία να το συνεχίσουν. Παρακάλεσα τον κύριο Χαρούμενο να φτάσει το έργο αυτό μέχρι το τελευταίο ποιμνιοστάσιο της Δυτικής Μακεδονίας, γιατί πραγματικά οι υποδομές είναι εκείνες που βοηθούν τους παραγωγούς με όρους καθημερινότητας και με όρους κόστους για να κάνουν καλύτερη τη δουλειά και την ζωή τους. Μίλησα επίσης, εξήγησα στον κύριο Χαρούμενο το θέμα του εξηλεκτρισμού των ποιμνιοστασίων, μια διαδικασία που μέχρι ένα σημείο την προχώρησα και έθεσα τον εαυτό μου στη διάθεσή του και ως καθηγητής αλλά και ως πρώην Αντιπεριφερειάρχης, προκειμένου να τον ενημερώσω, να τον πληροφορήσω για το ό,τι χρειαστεί για να συνεχίσει αυτό το έργο που ξεκινήσαμε. Ωραία. Είστε ευχαριστημένος σε αυτά που παραδώσατε στο νέο Αντιπεριφερειάρχη, αλλά και σε αυτά που καλείτε το επόμενο διάστημα να κάνει η νέα Περιφερειακή Αρχή, γιατί η διοίκηση έχει συνέχεια. Θέλω έτσι επιγραμματικά, βλέπω έχετε μπροστά σας και έναν απολογισμό ότι παραδώσατε, δηλαδή διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Έγιναν πράγματα σε αυτά τα δύο χρόνια θητείας του Λάμπρου του Χατζήση. Να αφήσω αυτά, αφήσω τον Βασίλη τον Άμπα. Στα δύο χρόνια του Λάμπρου του Χατζήση έγιναν πράγματα. Άρα αναλαμβάνει ο κύριος Χαρούμενος και καλεί το επόμενο διάστημα να προχωρήσει σημαντικές παρεμβάσεις για τους αγρότες, κύριε καθηγητά. Ναι, κύριε Βακρατσά, πέρα από τις συνεχείς οχλήσεις και πιέσεις για την διεκδίκηση των επιδοτήσεων και των αποζημιώσεων των παραγωγών μας στο Υπουργείο, είναι γεγονός ότι ως Αντιπεριφέρεια Αγροτικής Ανάπτυξης έχουμε μετρήσιμα πράγματα, αυτά που παραδώσαμε σήμερα στον καινούργιο Αντιπεριφερειάρχη και τα οποία πρέπει να συνεχιστούν ή να ολοκληρωθούν. Αναφέρθηκα προηγουμένως στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, για τα οποία είμαι και χαρούμενος και περήφανος για το σημείο στο οποίο έφτασαν. Αναφέρθηκα στον εξηλεκτρισμό, το πρόγραμμα του εξηλεκτρισμού που έτρεξε στην περιοχή των Γρεβενών και που πλέον ο δρόμος είναι γνωστός στον καινούργιο Αντιπεριφερειάρχη για να τρέξει και στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες της περιφέρειάς μας. Σε εκείνες τις περιοχές που είπατε δόθηκε, λύθηκαν τα ζητήματα. Αυτή τη στιγμή τα ποιμνιοστάσια του προγράμματος εκείνου χαίρουν του ηλεκτρικού ρεύματος. Αναφέρθηκα επίσης στα δίκτυα, στα ευρωπαϊκά δίκτυα στα οποία συμμετέχουμε ως περιφέρεια, κυρίως στο δίκτυο ΑΡΕΠΟ, όπου ενημερωνόμαστε για τα προϊόντα POP και
παρακάλεσα τον καινούριο αντιπεριφερειάρχη, τον νέο αντιπεριφερειάρχη, να δώσει και αυτό στην ίδια την πρέπουσα σημασία. Αναφέρθηκα στα φράγματα, στους ΤΟΕΒ, στην αγροτική οδοποιία που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι και το τελευταίο, μέχρι και την τελευταία γεωργοκτηνοτροφική εκμετάλλευση, προκειμένου η καθημερινότητα των παραγωγών μας να γίνει καλύτερη. Αναφέρθηκα στις πιστοποιήσεις των αγροτικών προϊόντων, με τις οποίες ασχολήθηκα πάρα πολύ στο προηγούμενο διάστημα, για να πάρουν υπεραξία τα γεωργοκτηνοτροφικά μας προϊόντα, τονίζοντας τις ιδιαιτερότητές τους. Αναφέρθηκα στο κέντρο γενετικής βελτίωσης, όπου το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας παρέδωσε, είναι έτοιμη η μελέτη για την δημιουργία του στην περιοχή της Δεσκάτης Γρεβενών, κάτι, ένα έργο που θα δώσει υπεραξία και πραγματική βοήθεια στον πληθυσμό, τον ζωικό πληθυσμό των κτηνοτρόφων. Και επίσης αναφέρθηκα και στην μελέτη που έδωσε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τη διαχείριση του τυρογάλακτος και για τη δημιουργία του καινοτόμου τυροκομικού προϊόντος στη Δυτική Μακεδονία. Ικανοποιημένο σας βλέπω. Σας βλέπω με την έννοια ότι θα έχετε τη δυνατότητα να προχωρήσουν θέματα δικά σας. Άλλωστε η διοίκηση έχει συνέχεια. Όπου χρειαστεί να είστε κοντά και στον νέο αντιπεριφερειάρχη, κύριε Χατζής. Ποια είναι σήμερα όμως, επειδή μιλάμε και έχετε μια εμπειρία. Και πλέον από τις επόμενες μέρες επιστρέφτηκε πάλι στην έδρα σας, είστε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Ποια είναι τα καυτά ζητήματα που αφορούν τον χώρο της, τον αγροτικό. Τον αγροτικό χώρο τα ζητήματα εξακολουθεί να είναι το κόστος παραγωγής, πάρα πολύ μεγάλο θέμα, η λεγόμενη ακρίβεια, γεγονός που επιβάλλει την αύξηση της ταχύτητας στη δημιουργία των έργων υποδομής στην περιφέρειά μας, για να διευκολυνθεί η λεγόμενη παραγωγική διαδικασία. Μάλιστα. Είναι η εμπρόθεσμη χρηματοδότηση των παραγωγών μας από τα διάφορα προγράμματα και όχι η λήψη των χρημάτων την τελευταία στιγμή, και είναι και η ενημέρωση των παραγωγών μας για τις δυνατότητες που έχουν με όρους και αγοράς αλλά και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, προκειμένου να είναι πάντα μέσα στο ίν στις διαδικασίες και να παρακολουθούν τα πράγματα. Φεύγετε γεμάτος από αυτή τη θέση. Γιατί και πώς αισθάνεστε που μετά από 5 χρόνια σχεδόν δεν θα είστε στην επόμενη σύνδεση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και αν φεύγετε γεμάτος από αυτά που κάνατε. Φεύγω... τα 2 χρόνια για, για τους αγρότες, για τους κτηνοτρόφους, για φεύγω την Περιφερειακή Συνότητα. Φεύγω καταρχήν συγκινημένος, κύριε Βακρατσά. Συγκινημένος γιατί υπήρξε ένα μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή μου η αντιπεριφέρεια της αγροτικής ανάπτυξης και μου έδωσε πάρα πολλά στο είναι μου, προκειμένου να έχω τη σχέση με τον κόσμο που αγαπώ, με τον κόσμο της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής. Είπα και στον καινούριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Μανατίδη, που συνάντησα το πρωί, ότι ως καθηγητής πλέον είμαι στη διάθεση, με καλοπροαίρετη διάθεση, να βοηθήσω, να συμβουλέψω και να κάνω κριτική στην συνέχεια, δεδομένου ότι συνεχίζουμε να είμαστε μέλη της κοινωνίας, είμαστε παρόν στην κοινωνία, ενεργοί πολίτες, και έτσι θα συνεχίσουμε να πορευτούμε με διάθεση πάντα θετική για βοήθεια. Ο επόμενος σχεδιασμός σας, τι σχεδιάζετε να κάνετε? Επιστρέφετε στην έδρα σας ως καθηγητής και με κοινωνικές δράσεις και παρεμβάσεις? Ακριβώς. Θα είμαι στην έδρα της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πάλι στον χώρο των γεωργοκτηνοτροφικών και στην κοινωνία, παρόν στους συμπολίτες, στους φίλους, τους γνωστούς στη Δυτική Μακεδονία. Και σας θέλουμε και να μπορούμε να σχολιάζουμε αγροτικά ζητήματα στα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης του ΓΟΣ, γιατί είστε και γνώστες του αγροτικού χώρου και με κάνει και εντύπωση σήμερα. Και χωρίς τηλό, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, δεν έχετε να υπογράψετε μάλλον γι' αυτό. Δεν σας βλέπω μ' αρέσει το σχολιάζω σας. Έχω πάντα στυλό. Α, είμαι στυλός. Εγώ δεν τον είδα. Συνηθίζω να κουβαλώ τα όπλα μου. Σε έναν καθηγητή τα όπλα είναι ο στυλός και η γνώση. Σας ευχαριστώ για την πάσα. Αλλά και με την ευκαιρία να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο κανάλι του West και σε εσάς προσωπικά, που ανατακτά χρονικά διαστήματα μου δίνατε τη δυνατότητα της ενημέρωσης και της πληροφορίας των θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων μου στο λαό της Δυτικής Μακεδονίας. Και αυτά θα κάνουμε από εδώ και πέρα, γιατί είστε γνώστες των αγροτικών θεμάτων και φυσικά θα σας, όσο δυνατόν πιο σύντομα να σας έχουμε για να ενημερώνουμε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Δυτικής Μακεδονίας. Θα είμαι στη διάθεσή σας και να σας συγχαρώ, κύριε Βακρατσά, για το δικό σας μεγάλο έργο, αυτό της ενημέρωσης και της πληροφορίας. Πραγματικά είστε χρήσιμος και ωφέλιμος
στη Δυτική Μακεδονία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά. Και εγώ. Πρώην αντιπεριφερειάρχη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.